Ο κύριος Γιαμαρέλος, ο οποίος πυροδότησε συζητήσεις με τη γνωμάτευση για το γνωστό θέμα, όπως ξέρετε, του μοναχού Βυσσαρίωνα, του οποίου το σκήνο μετά από 15 χρόνια βρέθηκε άθικτο, και ο κύριος Γιαμαρέλος ανέλαβε ως πρίτανης των Ελλήνων ιατροδικαστών και με παγκόσμια ακτινοβολία να πάει να κάνει μια εξέταση. Πήγε να τον δούμε τον κύριο Γιαμαρέλο, αν είναι δυνατόν. Κύριε Γιαμαρέλο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Τι κάνετε, καλά? Καλά να τα λέμε. Ε. Δεν ξέρουμε αν είμαστε καλά, θα δείξει. Ο Ιπποκράτης είπε δύο πράγματα. Φοβού των χρόνων και φοβού το ψύχος. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εσείς τώρα, η δικιά σας γνωμάτευση, να το πω έτσι. Εσείς... Εγώ είμαι επίτιμος προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Ναι, το ξέρω. Πράτος. Τα είπα κύριε. Συγγνώμη, όχι. Γιατί κάτι χτυπάει η φωνή, γυρίζει. Κοίταξε να δείτε. Κάνει επιστροφή. Κάνει επιστροφή. Δεν πειράζει. Κάντε πως δεν τα ακούτε, κύριε Γιαμαρέλο μου. Είστε εσείς έμπειρος άνθρωπος σε όλα. Εσείς πήγατε εκεί. Ναι, πήγα και... αφού έλαβα έγγραφον πρόσκληση. Το ξέρω. Τι κάνατε, πείτε μου, τι κάνατε εκεί που πήγατε? Μόλις έφτασα εκεί, πήγα μάλιστα με τον φίλο μου, τον δικηγόρο, τον κύριο Κοναξή, τον ξέρετε, τον ποινικολόγο, ο οποίος είναι και θεολόγος καθηγητής. Θεολόγος. Και μόλις φτάσαμε εκεί, εγώ βρέθηκα μπροστά. Κοιτάξτε, μου χτυπάει πολύ η φωνή πίσω και δεν μπορώ να σας μιλήσω. Δεν πειράζει, κύριε Γιαμαρέλο, κάντε μια προσπάθεια, σας παρακαλώ. Για να την αγνοήσετε, ξέρω. Ένα λεπτό, μήπως μπορεί σιγά. Να διορθώσουν κάτι. Μιλάτε, βγάλτε το ακουστικό για λίγο, βγάλτε το του κύριου Γιαμαρέλου να μιλάει. Μιλήστε, κύριε Γιαμαρέλο. Ναι. Πείτε μας. Τώρα με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι, πράγματι έφτασα εκεί και έφτασα σε ένα περιβάλλον εκστατικό, ένα περιβάλλον που. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς βρισκόταν εκεί μέσα και τι πήγε να κάνει. Βρέθηκα μπροστά σε ένα σκήνομα το οποίο ήταν σαν να σου μιλούσε, σαν να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε μόλις προ μιας εβδομάδος. Ακούγομαι καλά, κύριε Βαρμένα? Ακούγεστε, ναι. Λοιπόν, κοίταξα με τα προσοχής, διότι και η παραγγελία αυτό έλεγε να κάνω νεκροσκοπία, να κάνω νεκροψία, να κοιτάξω μακροσκοπικώς με τα μάτια μου τα πάντα. Δεν ήθελα να τάμω, δεν ήθελα να κάνω κάτι κακό απάνω σε αυτό το σκήνομα, διότι ακόμα δεν ξέρουμε 1000% εάν πρόκειται περί Αγίου ή όχι. Πράγματι λοιπόν, βγάλανε ένα φέρετρο από μέσα, το οποίο ήταν εισαρίστην κατάσταση, σαν να το αγοράσατε χθες. Ένα πολυτελέστατο φέρετρο. Εκατομμυρίων αξίες, πολυπίκυλτο, με αστέρας και λοιπά και διάφορα άλλα πράγματα πάνω. Μέσα ήταν το σκήνομα του Βυσσαρίωνος. Ήτανε, κοιτάξτε κύριε Βαρεμένα, τώρα δεν ακούω καθόλου, μου γυρίζει δύο φορές. Μια χαρά ακούγεστε, μια χαρά, συνεχίστε, μια χαρά ακούγεστε. Εγώ δεν ακούω. Μια χαρά ακούγεστε. Καλά, λοιπόν, εκεί... Λοιπόν, έμεινε εκστατικός που είδα έναν άνθρωπο σαν να ήταν ζωντανός. Με καταλάβατε? Ναι. Δεν πήγα σε ένα πτώμα που να βρω έξω και να έχει μουμιοποίηση και να, ή να μυρίζει ελαφρώς ή να είναι το περιβάλλον τέτοιο ή να είναι χτυπημένο ή. Ήταν ένας άνθρωπος, άνθρωπος, όπως ευχαριστηθήκαν και οι εκκλησιαστικοί που τον είπα άνθρωπο, διότι σαν να μην είχε πεθάνει. Τον είδα μπροστά μου λοιπόν, τον εχάιδεψα, είδα τα χεράκια του, τα μαγουλά του, το μέτωπό του, το κεφάλι του, όλα τα άμφια του που ήταν χρυσοπίκυλα, τα καινούργια, το παντελόνι του, το καλυμάφι του κλπ. Όλα αυτά με εντυπωσίασαν. Πώς ύστερα από 15,5 χρόνια βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ας τον πω εγώ, παραδείγματος χάρη Άγιον. Πώς βρέθηκε? Καλά, το Άγιος είναι θέμα της Εκκλησίας. Θέμα της Εκκλησίας, ναι. Είπα, πείτε μας. Ναι, τη δικιά σας άποψη. Το έβαλα αυτό, επειδή ήταν σε αυτή την κατάσταση. Ναι. 15,5 χρόνια, κύριε Βαραμένο μου. Εγώ έχω 50 χρόνια, 51 χρόνια ιατροδικαστής και ο επίτιμος προϊστάμενος του κράτους και τα λοιπά, που έχω φύγει τώρα. Είμαι επίτιμος προϊστάμενος ιατροδικαστής Α' τάξεως, επικεφαλής όλων. Έχω δει χιλιάδες πτώματα και έχω δει και μίσο μουμιοποιημένα, αλλά μουμιοποιημένα, αλλά να μυρίζω λίγο. Εδώ όχι μόνο δεν μύριζε τίποτα, εδώ μοσχοβολούσε το περιβάλλον. Βρισκόσουν σε ένα
ήταν μια μορφή αγαθού ανθρώπου. Σαν να ήθελε να σου γελάσει, δεν γελούσε, σαν να ήθελε να σου γελάσει, να σου μιλήσει. Κρατούσε στα χεράκια του ένα μικρό Ευαγγέλιο στο δεξί του χέρι και το ακουμπούσε στο αριστερό μπροστά του. Πήγα λοιπόν εγώ να το πάρω το Ευαγγέλιο, αλλά δεν επέρνε το, διότι είχε, τα φαίνεται, σφιχτά ήταν η έκαμψη. Όμως σιγά σιγά, με λίγη δύναμη, όπ, το άφησε, το πήρα το Ευαγγέλιο. Το διάβασα, διάβαζε σαν, ήταν καινούργιο, σαν να το αγόρασες χθες, και το ξανάβαλα πάλι μέσα και το δέχτηκε το δεξί του χέρι, ακουμπώντας το. Αυτό μου φάνηκε, το είδα, δεν το είδα, σαν να το ακούμπησε μόνο το, ή από το βάρος του έπεσε απάνω στο άλλο χεράκι του και στηρίχθηκε. Εξήτασα τα άμφια του, εξήτασα τη σκελέα του, το παντελόνι του που φορούσε. Όλα ήταν καινούργια, όλα ήταν σαν να μπήκαν χθες. Ευρέθηκα σε ένα εκστατικό φαινόμενο, σε ένα παράδοξο όραμα. Τι να σας πω δηλαδή, δεν μπορώ, έχω συγκλονιστεί, δεν μπορώ να τα μεταβιβάσω αυτά στον κόσμο. Γι' αυτό έγραψα την έκθεσή μου που έγραψα προς τον Μακαριότατο και προς τον Επίσκοπο εκεί, η οποία θα κυκλοφορήσει και στο εξωτερικό, διότι όλη την υπόθεση αυτή είναι εξασέλιδο, και γράφω τόσο ωραία τα περιγράφω τα πράγματα, που να σας μεταφέρουν και εσάς όλους εκεί σαν να τα είδατε, γιατί ήταν πράγματι σαν κάτι να μοιάζει κάτι το υπερπέραν, κάτι που δεν ήταν σε αυτή τη ζωή γνωστό. Μου επιτρέπετε να το ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ κύριε Γιαννέλη. Ναι, κύριε Γιαμαρέλο, εγώ θα ήθελα, αν μπορούσατε, εκτός από την περιγραφή που κάνατε... Είστε ο κύριος... Ο κύριος Γιαννέλης, ο βουλευτής. Ο βουλευτής, ο κύριος Γιαννέλης. Ναι, ναι. Πού πολιτεύεστε, κύριε Γιαννέλη? Στη Λέσβο. Πού? Στη Λέσβο. Α, στη Λέσβο, γιατί η γυναίκα μου είναι η Γιαννέλη, το επίθετο, Αθηναία. Α, χαίρομαι ιδιαίτερα. Ναι, θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αυτό. Ναι. Και ναι, μπορεί να βρούμε και συγγενείς. Εγώ θα ήθελα την επιστημονική σας άποψη για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό. Ναι, ωραία ήταν η περιγραφή. Ναι, η επιστημονική μου άποψη είναι, πρώτον, εάν πάρουμε δύο εκδοχές, αν πάρουμε ότι είναι κάτι υπερφαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να μπει μέσα η επιστήμη, τότε φτάνουμε πλέον να στραφούμε και να πούμε μεγαλύτερα τα έργα σου, κύριε, να στραφούμε προς το Θεό, για να πούμε κάτι συμβαίνει, ναι, εδώ. Ας σταθούμε στη δική σας τη γνώση, την επιστημοσύνη, να μας πείτε. Η επιστημοσύνη δική μου είναι ότι δεν μπόρεσα να μπω μέσα, που έχω εξετάσει 120.000 πτώματα, που έχω δει τόσες μομοποιήσεις, τόσες κακώσεις, τόσα και τόσα περιστατικά. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, έχω μετεκπαιδευτεί 2 χρόνια στο Λονδίνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, με έχουν παρασημοφορήσει ξένοι πρωθυπουργοί, υπουργοί κλπ. Όλοι οι υπουργοί της δικαιοσύνης εδώ με αποκαλούσαν ο πρίτανης των Ελλήνων για το Λεκαστούν, και ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος για την υπόθεση του Ρωμιόπουλου, του Λοχία, το οποίο ύστερα από 10 χρόνια δικάζεται στις 20 του μηνός. Και αυτό το περιστατικό, το έγκλημα το οποίο προσεπάθησαν κατά οποιονδήποτε τρόπο να το συγκαλύψουν, αλλά επενέβη ο αρχηγός του ΝΑΤΟ και διέταξε πάλι να γίνουν οι δίκες από την αρχή. Επανέρχομαι λοιπόν. Επανέρχομαι στο σκήνομα αυτό, το οποίο με εντυπωσίασε, με εκλόνησε, με συνετάραξε. Σας λέω, έχω δει χιλιάδες πτώματα, έχω νεκροτομήσει, έχω νεκροσκοπήσει. Εδώ είχα παραγγελία να νεκροσκοπήσω, να μην κάνω νεκροτομή. Ναι, αυτό. Δεν θέλανε να κάνω, να τάμω το πτώμα, το σκήνομα, διότι αν είναι Άγιος, δεν μπορούμε να τον κόψουμε. Περιμένουμε. Ναι, αν το κάνατε, θα μπορούσατε να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα? Όχι ακόμα. Διότι εγώ θα περιμένω. Το ξέρω, το τον ξέρω. Χρόνο. Ναι. 1, 2, 3 χρόνια να δω. Εάν το σκήνομα αυτό παραμείνει το ίδιο, ούτε μία τρίχα δεν αλλάξει από ό,τι είναι και πόσο ωραίο ήταν και στην εμφάνιση σε όλα αυτά, τότε πλέον θα πρέπει 10 εκατομμύρια Έλληνες Ορθόδοξοι που είμαστε να στραφούμε στον ουρανό με τις λαμπάδες και να πούμε μεγαλύνθητα έργα σου, κύριε. Πρόκειται περί θαύματος. Αν παραμείνει 3 χρόνια ακόμα έτσι, αναλύωτο. Λέω το βάλω. Αν παραμείνει, θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαμαρέλο. Μετά τη διαφημιστική ένωση. Λοιπόν, ήθελε, κύριε Γιαμαρέλο, να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Γουρίδης, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Κύριε Γουρίδη. Κύριε Πρόεδρε. Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Γιαμαρέλο.
Διάβασα ότι το μόνο που ήταν φθαρμένο από το σκήνομα ήταν η μύτη του αποθανόντος. Και σε αυτό το σημείο, μισό λεπτό να καλωσορίσω και την κυρία Ρέντα Μουτούση. Με συγχωρείτε, κυρία Μουτούση. Ήταν σε εξέλιξη κουβέντα. Ναι, πείτε, κύριε Γιαμαρέλο. Δεν ήταν εφθαρμένη η μύτη του, ίσα ίσα. Η μύτη του μακαριστού ήταν ο λίγον κυρτή εν ζωή. Και τώρα λοιπόν, όπως ήταν το πτώμα, ήταν πάλι ακριβώς στο σημείο εκείνο κυρτή. Δεν είχε φύγει μυϊκή μάζα, ούτε το δέρμα, ούτε τίποτα. Ούτε άλλο τι φαινόμενο υπήρχε που να δικαιολογεί διαφορετικές καταστάσεις αυτές. Εγώ, κύριε Γιαμαρέλο. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα πράγματα. Εγώ, κύριε Γιαμαρέλο, το διάβασα στην εφημερίδα. Εφημερίδες, σας παρακαλώ. Άλλο οι εφημερίδες. Και από κάτω είχε και τη δική σας συνέντευξη. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Αφού λέτε εσείς. Τη δική σας ή την υπογραφή τη δική μου. Ναι, εγώ απλώς επειδή το διάβασα. Εντάξει. Απλώς σας το ρώτησα, ναι, αν το είδατε. Καλά γιατί κάματε και με ρωτήσατε. Εμένα εκείνο που με εντυπωσίασε και ήθελα να το μεταφέρετε και στο λαό σας, στους πιστούς σας, που είτε το μεταφέρετε εσείς από τη στιγμή που η εκπομπή αυτή τη στιγμή ακούγεται. Ναι, που πολιτεύεστε, κύριε Πρόεδρε. Στην Ξάνθη, στην ακριτική Ξάνθη. Στις? Ακριτική Ξάνθη. Α, στην Ξάνθη. Στους καλούς Έλληνες. Εκεί τώρα πρέπει να μεταβώ. Σηκωστομινός, γιατί έχουμε τη δίκη, τη μεγάλη δίκη που θα γίνει πάλι του Ρωμιόπουλου. Του Λοχία. Ναι, διέταξε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ. Δεν μου λέτε, τώρα εσείς είπατε ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαμαρέλο, λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να έχω επιστημονική εξήγηση. Όχι, όχι, ένα λεπτό, όχι έτσι, δεν το λέω έτσι ακριβώς. Λέω ότι η επιστήμη εδώ σταματάει. Δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Δεν μπορώ να δω τώρα μέχρι σήμερα, αν δεν περάσει ακόμα ένα διάστημα. Αν δηλαδή, γιατί έχω πει θα το βάλουμε σε ένα καινούριο φέρετρο, αν και το φέρετρο που αντιμετώπισα εγώ εκεί ήταν πολύ καλέστατο, ήταν φέρετρο βασιλικό, ήταν φέρετρο με κεντήματα και λουστραρισμένο σαν να ήταν της ημέρας. Καταλαβαίνετε, ύστερα από 15,5 χρόνια το φέρετρο να είναι σαν να είναι της ημέρας λουστραρισμένο. Λοιπόν, μέσα εκεί είπα θα μπει σε ένα άλλο φέρετρο και θα χτιστεί, θα μπει μέσα σε τη γωνία της εκκλησίας χωρίς από κανέναν να εγγύζεται και να φυλάσσεται. Γιατί ανοίχθηκε μετά από 15,5 χρόνια, χρόνια. Ναι. Για να δούμε εάν δεν υπάρξει καμία αλλίωση, ούτε αλλίωση μύτης από βελόνα, τότε να σηκώσουμε τα χέρια μας προς το Θεό και να πούμε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, όχι και περί θαύματος. Κύριε Γιαμαρέλο, λέτε να. Τι αντιμετώπισα λοιπόν να σας πω. Πώς είδα το σκήνομα. Ναι. Θέλετε να σας πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, είδα το σκήνομα λοιπόν. Φορούσε ένα καλλιμαύχο, όπως το λένε, επάνω στο καλλιμαύχο, το οποίο ήταν μαύρο χρώματος. Είχε ιερατική στολή χρώματος λευκού και ντυμένη χρυσοπίκυλδων με παραστάσεις σταφυλών αμπέλου και σταυρούς χρώματος μπλε, τα οποία σαν να είχαν αγοραστεί εκείνη την ημέρα από καταστήματα. Επίσης έφερε έναν επιστήθιον μεγάλων σταυρών, ο οποίος ήταν ευγενούς μετάλλου και ήταν κρεμασμένος με μια λυσίδα πάλι χρυσοπίκυλδη. Μεταξύ των δακτύλων του, αμφωτέρων των ανωάκρων, κρατιόταν σφιχτά ένα μικρό, στο δεξί χέρι του, ένα μικρό Ευαγγέλιο που σας είπα, το οποίο εγώ προσπάθησα να το τραβήξω σιγά σιγά, αλλά δεν, εδώ λοιπόν είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουν και οι ιατροδικαστέ, η δική μου και τα παιδιά μου και οι μαθητές μου όλοι αυτοί, ότι πτωματική ακαμψία δεν υπάρχει από τις 4 ώρες που μπαίνει μετά θάνατον, μέσα σε 24 ώρες σε 40, δεν υπάρχει πτωματική ακαμψία. Έπρεπε λοιπόν όταν εγώ, ας πούμε, αν επιστημονικός έλυσα την ακαμψία, όπως βλέπουμε σε άλλα πτώματα, τη λύουμε και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξαναπιάσει για να δούμε πόσες ώρες ήταν ή όχι. Εδώ λοιπόν, μόλις τράβηξα το Ευαγγέλιο και διάβασα μάλιστα ανεγνώσια το πολύ ευχρινός, αμέσως το ξανάβαλα πάλι και το πήρε το χεράκι του και σαν να το ακούμπησε στο αριστερό χέρι. Ίσως εγώ εκείνη τη στιγμή να ξέρω τι είναι εντυπωσιασμένος. Να ήσασταν εκστασιασμένος. Ναι, να ήμουν κάπως. Τι σας εκείνη τη στιγμή έτρεμα,
έτρεμα όλος, ερηγούσα, βρισκόμουν σε έναν άλλο κόσμο που είδε αυτό το φαινόμενο. Έναν άνθρωπο, και όπως είπα εκεί και χάρηκαν όλοι οι θρησκευτικοί παράγοντες που τον είπα άνθρωπο, διότι δεν είχα δίπλα μου ένα πτώμα, είχα έναν άνθρωπο, σαν να σου μίλεγε, σαν να σου... Μόλις άρχιζε να πάρει χαμόγελο, δεν είχε πάρει χαμόγελο, αλλά ήταν όμως συμπαθέστατος. Και ούτε μύριζε τίποτα που είπανε κάτι χαζί στην αρχή. Ναι, ναι. Το αντίθετο, μοσχοβολούσε. Να σας πω, μήπως πει, κύριε Γιαμαρέλο, ναι. Επίσης είστε εμπειρότατος άνθρωπος, δηλαδή έχετε δει και δεν έχετε δει στη ζωή σας. Μήπως πήγατε επηρεασμένος, δηλαδή... Όχι, καθόλου επηρεασμένος. Τον αντίον πήγα, κύριε Βαραμένο. Επειδή πλέον έχω 50 χρόνια και έχω κάνει και έχω γράψει πολλά και έχω γράψει και μυστικά δύο μεγάλα βιβλία τα οποία θα κατατεθούν μετά το θάνατό μου, διότι δεν πρέπει να μιλήσω για αυτά, διότι μπορεί να πέσει μισή Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έχω γράψει πολλά και έχω δει πολλά και έχω ακούσει πολλά και έχω φτιάξει πολλά και ήθελα να το ερευνήσω αυτό το πράγμα, να δω πώς έγινε εκείνη τη στιγμή, πώς μου φάνηκε έτσι. Έβαλα τα χέρια μου, εχάδεψα το μαγουλό του, εχάδεψα το μέτωπό του, τη μύτη του, όλα. Φαίνονταν οι βλεφαρίδες του, ωραιότατες, οι οφθαλμικοί κόγχοι, το κεφάλι του δεν είχε καμία κάκωση, πουθενά τίποτα, άθικτον, τελείως άθικτον. Τρέμω που τα λέω τώρα αυτά στον κόσμο για να τα ακούσουν. Τίποτα πουθενά, κοίταξα τα πόδια του, δεν ήθελα να τον γδύσω, ούτε να κόψω τα ιερά του άμφια, παρά μόνο έκανα νεκροψία, νεκροσκοπία, δηλαδή μόνο μακροσκοπικός, όπως έλεγε και η παραγγελία την οποία μου έστειλε ο επίσκοπος των θείωτων. Να κάτι, κύριε Βαρημένο. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Γιαννέλη. Είδα, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με εντυπωσίασαν, με συνεκλώνησαν, κύριε Βουλευτά. Να σε ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Ναι. Εάν χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα, η φαρμακευτική επιστήμη χρησιμοποιούσε ό,τι μέσα έχει, θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα? Όχι. Εάν θέλανε να το. Αν είχε πάρει φάρμακα, το πτώμα θα είχε αυτή την καθαρότητα. Θα είχε αλλάξει το χρώμα του πτώματος, του σκηνώματος. Εκεί έχω μείνει και τρέμω που σας τα λέω αυτά. Είδα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Άνθρωπο σημερινών, χθεσινών. Όχι 15,5 ετών. Δεν είδα μουμιοποίηση. Δεν είδα πτώματα κάτω που πήγα στην Αίγυπτο. Δεν είδα εδώ και εκεί που βλέπουμε μουμιοποιημένα πτώματα. Δηλαδή η επιστήμη δεν μπορεί σήμερα να διατηρήσει ένα πτώμα σε αυτή την κατάσταση, αν θέλει. Όχι. Εντάξει. Για μέναν όχι. Αδύνατον. Έχω συγκλονιστεί. Δεν μπορεί να έχει αυτή την εμφάνιση ένα πτώμα το οποίο είναι μουμιοποιημένο με φάρμακα ή με φορμόλι κλπ. Ή με οτιδήποτε άλλο. Κάτι συμβαίνει. Ο Θεός ας ξέρετε φωτίσει, από τι πέθανε ο μοναχός Βυσσαρίων. Ξέρετε είπατε, από τι είχε πεθάνει. Δεν άκουσα. Αν ξέρετε... Ποια ήταν η αιτία του θανάτου του. Ξέρετε. Ναι, την αιτία του θανάτου μου την είπαν εκεί ότι είχε πάει στο... Είχε πάθει πνευμονία, ήταν 83-84 ετών. Είχε πάθει πνευμονία δεν... και πήγε λίγο στη σωτηρία και ξαναήρθε στο σπίτι και η αδερφή του λέει ότι μάλιστα... Δεν έκανε θεραπεία δηλαδή. Λίγη θεραπεία διότι πέθανε σε λίγες μέρες αμέσως. Σας το λέω, αυτό έτσι, όχι πάτη, γιατί δεν πιστεύω σε αυτά τα οποία λέτε. Να έχει πάρει πολλά φάρμακα ούτως ώστε το σώμα να έχει, το σκήνωμα να έχει. Αλλά θα έπρεπε, αν ήταν από φάρμακα, από φαρμακοληψία ή από φορμόλια κατευθείαν που βάζουμε μέσα, θα είχε αλλάξει το χρώμα. Σας λέω σαν να μιλάμε οι δυο μας τώρα, να είμαστε να πίνουμε καφέ. Μιλάω με ένα ζωντανό άνθρωπο, έχω συγκλονιστεί. Και είπα, θα μπει, αφού το βάλουμε μέσα σε ένα καινούριο φέρετρο πάλι, τιμή σε ένεκεν, θα το βάλουμε στην εκκλησία και το κρατήσει δεν θα πλησιάσει κανένας επί 3 χρόνια. Εάν μέσα σε 3 χρόνια δεν μας δείξει τίποτα, αλλοιώσεις, ούτε αλλοίωση μύτης από βελόνα, τότε να σηκώσουμε 10 εκατομμύρια λαμπάδες προς τον ύψιστο και να πούμε μεγαλύνθη τα έργα στο Κύριε. Πρόκειται περί αγιοσύνης, περί θαύματος. Και εννοείται να τοποθετηθεί στην εκκλησία σε κοινή θέα. Όχι σε κοινή θέα. Όχι, θα είναι μες στην εκκλησία, αλλά δεν θα μπορεί να το πλησιάσει κανένας.
θα το έχουν κατά κάποιον τρόπο περιφρουρήσει ή έτσι φτιάξει, έδωσε διαταγές και ο επίσκοπος εκεί συμφωνήσε μαζί πώς πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να παραμείνει αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Διότι τότε θα βρεθούμε μπροστά σε κάτι το φανταστικό, κάτι το εκπληκτικό. Εάν σας έδινε ο εισαγγελέας την άδεια, να μην κάνετε απλώς μακροσκοπική εξέταση, αλλά να κάνω νεκροτομή. Ναι, ναι. Θα το κάνατε. Εάν μου το επέτρεπαν οι θρησκευτικοί παράγοντες μας, θα το έκανα. Είναι χωρίς την εντολή του Αρχιεπισκόπου, του Μακαριωτάτου και όλων των άλλων εκεί και όλος ο κόσμος ο οποίος είχε βγει έξω και έτρεχε σαν τρελός, η Λαμία όλη είχε βγει και είχε γίνει μια κόσμοθάλασσα να πάει προς το μοναστήρι να δει τι σημαίνει, όταν ακούσανε ότι είδα κάτι ύποπτο εγώ, κάτι παράξενο, κάτι αγνώριστο μέχρι την ημέρα εκείνη. Τόσα χρόνια. Αν σας δίναν την άδεια, λοιπόν, θα το κάνατε. Αν μου έδιναν την άδεια και οι θρησκευτικοί παράγοντες, βέβαιως. Θα έκανα τομή, θα έκανα νεκροτομή, θα έκανα διατομές για να δω μέσα πώς είναι τα σπλάχνα του, αν πράγματι είναι και αυτά άθικτα. Τότε πλέον μπορούσαμε να τρελαθούμε. Όχι να τρελαθούμε, παρά να πούμε ότι πράγματι υπάρχει Θεός. Δηλαδή, γιατί αυτό πρέπει να δείξει ο Θεός για ναι, αυτό όμως πρέπει να το δείξει. Δηλαδή, πρέπει λοιπόν έχω γράψει αυτό στο συμπέρασμα. Αυτό πρέπει να δείξει ο Θεός για να πιστέψει κανείς στο Θεό. Στο συμπέρασμα. Δηλαδή κύριε Γιαμαρέλο. Λέω ένα λεπτό. Κύριε Βαραμένε μου. Παρακαλώ. Λέω στο συμπέρασμα αφού τελειώνω. Η τελευταία μου σειρά είναι εξής. Πρόκειται περί ενός δυσεξηγήτου φαινομένου. Φοβερά δυσεξηγήτου. Το οποίο μόνον ο επερχόμενος χρόνος θα διερμηνεύσει οπωσδήποτε αλαθήτως. Θα μας δείξει λοιπόν. Σωστό. Σε 2-3 χρόνια το βάζω εγώ, 4. Αν δεν μας δείξει καμία αναλύωση, απολύτως όπως σας είπα, τότε κύριε βρισκόμεθα προς Αγίου. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν κάνατε την τομή, ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να περιμένουμε τόσο πολύ χρόνο, λέτε εσείς, για να αποφύγουμε. Όχι, δεν το λέω να μπορεί να περιμένουμε, διότι και τώρα τα σπλάχνα ακόμα, εάν τα έβρισκα με νεκροτομή άθικτα, ναι, λίγο μόνο να πούμε τα είχαν φύγει λίγο τα υγρά, όπως και εδώ είχαν τώρα απ' έξω νεκροσκοπικός, φαινόταν λίγο ξερακιανός, αλλά δεν φύγανε μύγιες μάζες. Δεν έφυγε η έκφραση του προσώπου. Σου μίλαγε, σου γέλαγε. Πήγα να του πάρω το Ευαγγέλιο και εκεί τρέμω που σας τα λέω τώρα και δεν μου το άφηνε. Θα μου πείτε είναι η πτωματική ακαμψία. Μα δεν υπάρχει η πτωματική ακαμψία μετά από 48 ώρες. Λύεται. Έπρεπε να συλληθεί. Έπρεπε το Ευαγγέλιο να πέσει. Δεν έπεσε όμως. Ξανακρατήθηκε. Όμως κύριε Γιαμαρέλο, αυτό με έχει κάνει 3 μέρες δεν έχω κοιμηθεί. Βρέθηκα πρώινος φοβερού. Η εκκλησία είναι πάρα πολύ προσεκτική, εννοώ την ηγεσία της εκκλησίας. Βεβαίως. Η εκκλησία δεν έχει... Και καλά κάνει. Ναι, και καλά κάνει. Το λέω ως θετικό. Ο Νικόλαος, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, είπε ότι είμαι σίγουρος για ότι είναι για θαύμα, αλλά ας μην σκανδαλίσουμε τους πιστούς. Ναι, βεβαίως. Το είπε αυτό. Και εγώ αυτού διαφωνώ. Θα έπρεπε να αφήσει να επεκταθεί και να πει η γνώμη μου είναι αυτή. Αν θα σκανδαλίσει. Ναι, αλλά φοβάται μήπως πλακώσει κάποια υστερία το κοινό, ας το πούμε. Και μήπως υπάρχει κάτι, μήπως αποκριθεί κάτι άλλο και στο τέλος, ας πούμε. Ναι, και εκτεθεί. Και εκτεθεί και η Εκκλησία, να εκτεθεί η Εκκλησία. Έχει κάνει μία διακήρυξη, δεν αντιλάβατε. Μία διακήρυξη προς όλους τους χριστιανούς και ορθοδόξους. Και ομιλεί για το περιστατικό και λέει μη σπεύσετε, ναι. Περιμένετε μη σπεύσετε. Λέει. Γιατί φοβάται και εκμετάλλευση του θέματος. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σόφρονα η στάση του Μητροπολίτη. Σόφρονε πράγματι. Παρόλο ότι πιστεύει μέσα του ότι πρόκειται περί Αγίου, όπως μιλήσαμε εκεί. Στάθηκε εκεί που έτσι έπρεπε να σταθεί. Όπως στάθηκα και εγώ εδώ και δεν προχώρησα ακόμα περισσότερο από ό,τι πιστεύω και είπα πρόκειται περί δυσεξηγήτου φαινομένου. Τρομερά δυσεξηγήτου, το οποίο μόνο ο επερχόμενος χρόνος θα διερμηνεύσει οπωσδήποτε αλαθήτως. Το δυσεξήγητο ναι. Δεν σημαίνει και θαύμα. Ναι, βέβαια, όχι. Μα είσαι ακριβής. Εγώ νομίζω ότι είστε ακριβής, κύριε Γιαμαρέλο. Δεν χρησιμοποιείτε τυχαίες λέξεις. Στο γραπτό δεν χρησιμοποιείτε τυχαίες λέξεις. Δεν λέτε ανεξήγητο, λέτε δυσεξήγητο. Δυσεξήγητο. Ναι.
Δηλαδή δυσεξήγητο. Δηλαδή είναι ακριβής. Η λέξη που χρησιμοποιείται στα γραπτά είναι ακριβεστάτη. Ναι, ναι. Λέτε ότι είναι δυσεξήγητο. Πρόκειται περί δυσεξήγητου. Ναι, δυσεξήγητο. Δεν λέτε ανεξήγητο, λέτε δυσεξήγητο. Δεν λέω ανεξήγητο. Ναι. Δυσεξήγητο. Ναι. Διότι μπορεί ο χρόνος μέσα σε δύο, σε τρία χρόνια, σε τέσσερα, θέλετε να περιμένουμε. Σωστό. Σε πέντε, να το ξαναδούμε. Μα δεν έχει γίνει και η νεκροτομή ακόμη που θα μπορούσατε να μάθει. Η νεκροτομή δεν έχει. Μα δεν θα γίνει. Συνεπώς δεν μπορείτε να. Άρα δεν μπορεί επιστημονικά να ερμηνεύσει το φαινόμενο. Ναι, λέω δεν θα γίνει εύκολα. Να σας πω γιατί. Πάλι ιστορία. Γιατί πρώτον είναι θέμα εισαγγελέως, έτσι δεν είναι. Και όχι, δεύτερο, δεν είναι θέμα εισαγγελέως. Είναι θέμα εκκλησίας. Ναι, όχι, είναι θέμα εκκλησίας. Ναι, το βασικό. Διαφωνώ εγώ. Είναι και εισαγγελέως. Άμα ήθελε η εκκλησία, έκανε την. Και την νεκροτομή, αλλά καλύτερα που δεν την έκανε. Δηλαδή, να μην είναι άθικτο συνέχεια, ναι. Να πάει συνέχεια. Κατάλαβα τι λέτε. Να δούμε. Δεν έχουμε καμία μεταβολή. Είναι και θέμα. Έστω και εσωτερικό μετά. Κύριε Γιαμαρέλο, είναι και θέμα εισαγγελέως. Θέμα πολιτείας είναι. Δεν υπάρχει, είναι, δεν υπάρχει δεν είναι. Εγκληματική ενέργεια. Αφού δεν υπάρχει βεβαίως εγκληματική ενέργεια. Δεν είναι θέμα εισαγγελέως. Πώς θα δώσει εντολή ο εισαγγελέας να πάει να κάνει νεκροψία και νεκροτομή. Έχει υπόνοιες να κάνει εκταφή. Έχεις υπόνοιες. Εγώ έχω βγάλει 433 εγκλήματα. Είμαι ο πρώτος σε όλο τον κόσμο. Πέρασα και τον Σίμψον, τον καθηγητή μου, τον δάσκαλο και τον Μπαλτατζάρ που είχε 280, τους δύο μεγάλους. Και τον Σίμψον στο Λονδίνο που ήμουν το 1962, με είχε στείλει το Υπουργικό Συμβούλιο για μετεκπαίδευση. Έχω δει τόσα πολλά. Έχω δει τόσα περίεργα και αφαντάστως δύσκολα πράγματα που έχω σχηματίσει πλέον γνώμη και έχω μέσα στην ψυχή μου που μένουν ορισμένα κενά τα οποία τώρα θα τα καλύψω αν ζήσω, με αφήσει ο Θεός και ζήσω λίγα χρόνια για να δω το αποτέλεσμα αυτό, διότι με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Καλά, είναι δυσεξήγητο το φαινόμενο. Δεν μπορεί να είναι 15,5 χρόνια διαβάζω, και να είναι το φέρετρο. Να διαβάζω το κύριο. Κύριε Βαραμένε. Ναι, διαβάζω. Το φέρετρο είναι σαν να το έπαιρνε από το εργοστάσιο. Ξέρω, έλαμπε. Έλαμπαν τα σύμπια. Διαβάζω εδώ, λέει ένας εκ των διαδόχων σας, ο κύριος Κουτσάφτης, λέει ότι δεν υπάρχει ανεξήγητο στην επιστήμη. Δηλαδή ότι τελικά θα φτάσει κάπου. Αυτό γι' αυτό λέει δυσεξήγητο για Μαρέλη. Ναι. Σωστά. Τι λέει ο κύριος Κουτσάφτης, ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ανεξήγητο, ότι τελικά η επιστήμη θα φτάσει κάπου. Θα φτάσουμε όταν πρέπει, πέστε του μαθητού μου, που τον διόρισα με τα χέρια μου, τον κύριο Κουτσάφτη. Και έκαμε δηλώσεις απρεπείς ο κύριος Κουτσάφτης, για άλλο θέμα. Άλλο θέμα, εντάξει, καλά. Και άλλο που λέει αυτοκτονία χωρίς να δει τίποτα, και είναι έγκλημα. Αλλά είτε για τον Τζαλικίδη βέβαια, καλά. Βεβαίως, και δεν μου δίνουν εντολή εμένα, παραγγελία, οι εισαγγελείς, να κάνω την εκταφή, για να τους αποκαλύψω το έγκλημα. Δεν μου τη δώσαν. Δεν δώσαν στον δικηγόρο. Ο γιατροδικαστής της οικογένειας Τσαλικίδη, κύριε Γιαμαρέλο. Ανακάλυψαν τελικά την εντολή. Είχαν δώσει αρχικά εντολή. Το έχει δει το πτώμα. Όχι. Πώς μπορεί να ξέρει. Γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, δώσανε ανάκληση της εντολής. Όχι, εγώ μπορώ να δω οτιδήποτε, διότι είμαι επίτιμος. Επίτιμος προϊστάμενος, έτσι είναι ο τίτλος μου, δεν θυμίζει αρχικά. Πώς αποφαίνεται χωρίς να έχει δει το πτώμα, αυτό είναι το ερώτημα. Εισαγγελής. Καλά. Είστε νομικός. Ναι, ναι. Έχουμε μαζί την ίδια άποψη. Έχουν δικαίωμα οι εισαγγελείς να πούνε στη μάνα ή στον αδερφό ή στον πατέρα. Όχι, δεν σου αφήνουμε να το ξετάψεις το παιδί, να το δει ο Γιαμαρέλος ή να το δει ο Σίμψον. Έχουν το δικαίωμα. Πού να μας το δείξουν στην δικονομία. Γράφεται πουθενά αυτό. Διότι εγώ δεν είμαι άμυρος νομικών. Διαβάζω, μέρα νύχτα διαβάζω. Το δικηγόρο γιατί τον πήρατε μαζί σας εκεί που πήγατε να δείτε το σκήνομα. Τον πήρα τον κύριο Κοναξή, διότι ο κύριος Κοναξής, εκτός του γεγονότος ότι είναι ένας καλός φίλος, έντιμος άνθρωπος, φτωχός, μην νομίζω ότι είναι πολύ πλούσιος, παρόλο ότι οι δικηγοροί είναι διάσημος δικηγόρος, ο κύριος Κοναξής είναι αριστούχος θεολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορ. Θεολόγος. Μάλιστα. Κύριε Γιαννέλη, πείτε μου, θέλετε μια κουβέντα τελευταία και εσείς και ο κύριος. Όχι, εγώ νομίζω ότι η επιστήμη, αν εξαντλήσει τις δυνατότητές της, μπορεί να μας πει οποιαδήποτε στιγμή τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εάν βέβαια, εξαντλήσει. Έτσι, όλες τις δυνατότητες που έχει σήμερα. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει μια άποψη. Κύριε Γιαννέλη, θέλετε να γίνει νεκροτομή.
Εγώ δεν λέω αυτό. Αν πρέπει, αν δεν πρέπει, δεν είμαι ο αρμόδιος να το πω. Απλώς λέω ότι η επιστήμη, εάν εξαντλήσει δυνατότητες, θα μας δώσει την απάντηση. Μάλιστα. Δεν έχω μπορεί... αντίρρηση, διότι άμα κάνω αύριο μεθαύριο νεκροτομή και δω μέσα ότι είναι όλα άθικτα, τότε πλέον θα τρελαθώ. Κύριε Σγουρίδη. Είναι ένα δυσεξήγητο φαινόμενο. Ας περιμένουμε το χρόνο. Ο χρόνος θα δείξει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι μετά από 2, 3, 4 χρόνια θα έχουμε κάποια σε πρώτη ένδειξη για να δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω. Μακάρι να είναι θαύμα. Πολλά, να σηκώσουμε τα χέρια στον ουρανό. Θα έχουμε και πολύ ορθώς τοποθετήσει. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γιαμαρέλο, να είστε καλά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και δυστυχώς σε άλλη εκπομπή κάποιος με εξύβρισε, αλλά τέλος πάντων τον συγχωρώ και με συγχωρεί διότι εκνευρίστηκα κι εγώ. Διότι είπε πράγματα ένας ο οποίος είπε είμαι άθεος, αλλά δεν έπρεπε στην παρούσα περίπτωση να εμφανιστεί και να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω υπόψη μου τι εννοείται. Όνομα δεν λέω. Ας πούμε όχι. Δεν έπρεπε να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ειρήνη ημίν, αυτό θα πούμε. Ναι, ειρήνη ημίν. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και είστε όχι, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Διότι είμαι ο υπεύθυνος στην πατρίδα μας για αυτά δεν τα έχουμε άλλο χρόνο όμως, κύριε Γιαμαρέλο. Και θέλω διεμού τώρα να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πολύ. Και να είναι επιφυλακτικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαμαρέλο και τον κύριο Σγουρίδη. Γεια και χαρά σας. Γεια σας.